Υπάρχει μια βιομηχανία τεράστια που θα εξελιχθεί στην Ελλάδα. Παντιοτρόπως. Μπορούμε να φτιάξουμε τα πάντα στην Ελλάδα. Δεν φτιάχνουμε μηχανές. Δεν φτιάχνουμε τίποτα. Έχει καταστραφεί όλος ο βιομηχανικός και ο βιοτεχνικός ιστός. Αυτό πραγματικά θα αναζωπηρωθεί έντονα, με πραγματικά κεφάλαια τόσο ισχυρά που θα ζήλευε μια πολύ μεγάλη χώρα. Άρα καταλαβαίνουμε ότι η επόμενη μέρα δεν χρειάζεται να πας ούτε για διατάθρακες, ούτε για πουθενά. Άρα το βιωτικό επίπεδο, αν το φτάσει σε σημείο, βέβαια Βερζίνη, καταρχάς αυτή τη στιγμή για τον κρατικό μου μηχανισμό και τον στρατό μου θα μπορούσα τις πετροπηγές αυτές που κάποιος μπάσταρδος πίσω και εκεί τις εκμεταλλεύεται και δεν ξέρουμε ούτε πόσα βαρέλια βγάζει. Θα παίρνω εγώ. Να βάζω στο στρατό μου και στα μηχανήματά μου. Στα κρατικά μου, τα πηγαίνω, στα πάντα. Στα σχολεία μου και όχι τώρα πληρώνω εγώ φόρο. Υπάρχουν δύο φόροι στο πετρέλαιο. Που είναι το διεθνές λαθρεμπόριο και το εθνικό λαθρεμπόριο. Το διεθνές λαθρεμπόριο είναι ότι αυτή τη στιγμή ενώ το βαρέλι 70 δολάρια 80, στην πρώτη διήγηση μετά υπάρχουν φόροι εξαγωγής. Ουσιαστικά τον αγοράζουμε, δεν ξέρω πόσο θα έχει τώρα, 700-800 δολάρια τον τόνο του πετρέλαιο από τη Ρωσία. Πληρώνουμε φόρο εξαγωγής. Επειδή μας εξάγει η Ρωσία, πληρώνουμε φόρο εξαγωγής. Ναι. Οπότε όποιος παίρνει, ενώ το πετρέλαιο κάνει πάρα πολύ φθηνό. Δηλαδή, αν πάτε στο Καζακστάν, το πετρέλαιο κάνει 25 λεπτά το λίτρο. Δεν έχει φόρο εξαγωγής. Άμα το πάρεις, έχει φόρο εξαγωγής. Αν το πάρεις για εσωτερική διακίνηση, έχουμε διεστήρια, δεν έχουμε να τα φτιάξω. Δεν θέλω ούτε ιδιωτικά. Δεν έχει το κράτος δικά του διεστήρια να πάρει την πρώτη ύλη του από την πετρολοπηγή του, να έχει αμέσως κίνηση στο στρατό του, στα σχολεία του, στα κτίρια μου και περιμένω ποιος να μου δώσει ο Βεζινάς που θα έχει μέσα φορό. Είναι πραγματικά γελίο αυτό που συμβαίνει. Τουλάχιστον για μια κρατική μηχανή. Άρα καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά θα πάνε σε μια διαδικασία. Θα κατέβουν όλα. Θα κατέβει, αν δεν κατέβει η Βεζίνη, πώς θα την βγάλει, πώς θα έχει διαβίωση. Μπορεί να έχει 2 ευρώ η Βεζίνη και να παίρνει 300 ευρώ. Μπορεί να τσιγάρει να είναι 6-7 ευρώ, 5, σ' όνειρα καλά. Ο καπνός, που κάνει λεφτά το πακέτο, φτάνει.